Μάλιστα. Βαγγέλης Μητρούσιας, για τη Λάρισα, καταρχήν παραμένει το πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο. Το είπαμε Περικλή. Ναι, ναι, πολλές φορές. Έχει γίνει αναφορά. Ή αν παραμένει, θα λυθεί. Θα πρέπει να λυθεί όταν θα γίνει ανακατασκευή του χλωοτάπητα. Για την ώρα νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί. Όχι όμως να λυθεί οριστικά. Και το διαπιστώνει κανείς όταν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί απ' έξω φαίνεται ωραίο, αλλά όταν πατάς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το διαπιστώνουν οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές, υπάρχουν προβλήματα που δυσκολεύει τις ομάδες και κυρίως τις ομάδες που παίζουν τεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν γνωστό. Ήλπιζαν τουλάχιστον ότι θα βελτιώνονταν η κατάσταση, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν προβλήματα, αν κρίνουμε και από τα όσα είπαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι αυτό που κρατάει είναι η προσπάθεια, η μαχητικότητα που είχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, που είχε καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο, και το χειροκρότημα του κόσμου στο τέλος, όπως είπαν και οι ποδοσφαιριστές, ότι αυτό τους δίνει μεγάλη δύναμη για την συνέχεια του πρωταθλήματος, με δεδομένο ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν από τα δυσκολότερα. Και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και η ενίσχυση, αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι ενισχύθηκε η ομάδα εκεί που, δηλαδή, που είχε προβλήματα, δεν είχε επιλογές, υπήρχε μόνο ο Φιλίπποβιτς ό,τι αφορά την περιφέρεια. Δανική, τώρα με την προσθήκη του Ουάρντα, του Κάτσελα και το. Στις Κερκίδες και δύο σήμερα. Και Ασούμπρε. Είναι τρεις. Ασούμπρε. Ναι, ακριβώς. Είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που θα την βοηθήσουν τουλάχιστον να έχει, όπως είπε ο κύριος Γρηγορίου, περισσότερες επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη, όπως και όλες οι ομάδες, και είπε ότι οι 15 μέρες διακοπής, δηλαδή, που υπάρχει λόγω της εθνικής ομάδας, θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει αυτή την εικόνα, να γίνει ακόμη καλύτερη και την προσθήκη των ποδοσφαιριστών, και ενδεχομένως να δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο.